Διαφορετικός ήταν φέτος ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς λόγω κορονοϊού. Οι προτροπές της κυβέρνησης έπιασαν τόπο και έτσι οι πολίτες δεν ξεχύθηκαν σε κάμπους και δάση για να πιάσουν τον Μάη. Πρωτομαγιά δεν επιτρέπονται μετακινήσεις μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Δεν επιτρέπεται να πάμε ούτε στο εξοχικό ούτε στο χωριό. Επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως και το Πάσχα θα περάσουμε την αυριανή μέρα διαφορετικά. Είτε στο σπίτι είτε μια βόλτα γύρω από αυτό, στο πλαίσιο αυτών που προβλέπονται. Επαναλαμβάνω ότι δεν επιτρέπονται μετακινήσεις μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μας. Δεν επιτρέπεται να πάμε ούτε στο εξοχικό, πόσο μάλλον στο χωριό. Οι σεραίες και οι σεραίοι, μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά, έμειναν στο σπίτι και γιόρτασαν την ημέρα αυτή μαζί με την οικογένειά τους. Άλλωστε αυτό μαρτυρούν και τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές στην κοιλάδα των Σερών αλλά και στο πάρκο της Ομόνιας. Αξίζει να αναφερθεί ότι και τα δύο αυτά σημεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά έως αύριο, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης. Από το Σάββατο θα αρθούν αυτοί οι περιορισμοί, από το Σάββατο δηλαδή 2 Μαΐου και η κοιλάδα των Αγίων Αργύρων της Αγίας Βαρβάρας στο στρατόπεδο Παλουκά και το πάρκο Ομόνιας θα είναι προς χρήση των Σεραίων Δημοτών μόνο για άθληση και για, όχι για ψυχαγωγία, μόνο για άθληση. Μόνο δηλαδή για συγκεκριμένους λόγους που πήγαινε ο κόσμος και φυσικά τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που θα θέσουμε. Δηλαδή και θα βγάλουμε και μία ανακοίνωση για συγκεκριμένη απόσταση που θα πρέπει να, να υπάρχει, για άνοδο και κάθοδο που θα το περιγράψουμε ακριβώς στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων. Θα πηγαίνουμε από μία κατεύθυνση, θα γυρνάμε από μία άλλη κατεύθυνση για να προστατεύσουμε, εν πάση περιπτώσει, την δημόσια υγεία. Οι σημερινές εικόνες στα παραπάνω δύο σημεία πρωτόγνωρες. Δεν θύμιζαν τίποτα από τους περσινούς εορτασμούς της Πρωτομαγιάς.